Δυστυχώς, κύριε Φυλακτέα, είχαμε άλλο ένα τραγικό δυστύχημα. Άλλος ένας εργάτης άφησε την τελευταία του πνοή για το μεροκάματο εν ώρα εργασίας σε ένα λατομείο στον ομό. Θεωρούμε πλέον ότι δεν φταίει η κακιά η στιγμή, ούτε η απροσεξία ενδεχόμενη ή η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη που είναι της μόδας αυτή την περίοδο. Οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες, τόσο της εργοδοσίας, όσο και της κυβέρνησης, που πλέον δεν εφαρμόζει ή αν θέλετε δεν θεσπίζει εκείνο, δεν εξοπλίζει εκείνο το πλαίσιο που θα εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα για υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, σε τέτοιους χώρους που ξέρουμε ότι είναι και δύσκολοι και φυσικά έχουμε ιδίως εδώ νομός άσχημη πείρα με τα τραγικά δυστυχήματα που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Θα λέγαμε στο ίδιο έργο θεατές πάντως, κάθε φορά γίνεται μια συζήτηση κάποιες μέρες, κύριε Πυργελή, μετά από λίγες μέρες ξεχνιέται το θέμα και πάμε μέχρι το επόμενο εργατικό ατύχημα, χωρίς να βλέπουμε κάποιες αλλαγές τουλάχιστον. Ναι, κάπως έτσι είναι. Νομίζουμε ότι δυστυχώς μπορεί να γίνει και ένα ρουτίνα ένα εργατικό ατύχημα, πολύ περισσότερο ένα δυστύχημα. Κύρια έχει να κάνει με την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες και οι σημερινοί. Είναι χαρακτηριστική, το έχουμε βάλει και στην ανακοίνωσή μας, η συζήτηση που έγινε με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε το κόμμα μας πέρυσι τέτοιο καιρό, 4 Σεπτέμβρη ήτανε, για παρόμοιο αντίστοιχο εργατικό δυστύχημα στο νομό. Η κυβέρνηση αρκέστηκε στα ευχολόγια να μην ξαναγίνει ένα τέτοιο ατύχημα και δεν δεσμεύτηκε για τίποτα από όσα ζητήματα έχουμε βάλει που αποτελούν και ζητήματα, αιτήματα του εργατικού κινήματος, των ίδιων των εργαζομένων στα λατομεία, που είναι τα στοιχειώδη. Τι δηλαδή να αυστηροποιηθεί και να εφαρμοστούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά πάνω απ' όλα θέλει και να δούμε πώς η συλλογική σύμβαση να εφαρμόζεται και να κατακτήσουν κάποια δικαιώματα οι εργαζόμενοι εκεί που παλιότερα μπορεί να υπήρχαν, σήμερα έχουν ξεχαρμπαλωθεί όλα, που έχουν να κάνουν με την τήρηση του ωραρίου, με το πενθήμερο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθεστώς το εξαήμερο, που καταπονείται πολύ περισσότερο ο οργανισμός. Έχει να κάνει με το αίτημα που λέει ότι μέσα στο 8ωρο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος μεταφοράς από την πόλη μέχρι τον Βόλακα, για παράδειγμα, που είναι τα λατομεία και η επιστροφή. Γιατί αλλιώς, κύριε Φυλακτή, γίνεται 10ωρο και 10ωρο για τους εργαζόμενους αυτούς με τον χρόνο μεταφοράς. Και φυσικά πρέπει να παρθούν και να τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο κάθε νταμάρι, στο κάθε εργοστάσιο μαρμάρου, στον κάθε χώρο δουλειάς. Και να ενισχυθεί και εκείνος ο μηχανισμός, ο ηλεκτρικός μηχανισμός που θα τα επιβάλλει, θα τα ελέγχει και αν χρειάζεται θα επιβάλλει και πρόστιμα. Που έχει ξεχαρβαλωθεί γενικά η επιθεώρηση εργασίας και η επιθεώρηση εργασίας μεταλλείων. Νομίζω ότι είναι αστεία η δικαιολογία, η απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός στην ερώτηση που σας έλεγα που καταθέσαμε πριν ένα χρόνο, που έλεγε ότι από τη μια αναγνωρίζει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην επιθεώρηση μεταλλείων και ότι θα δρομολογηθούν προσλήψεις και από την άλλη στο αίτημα να γίνει παράρτημα της επιθεώρησης μεταλλείων στον νομό της Δράμας, απάντησε το ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Είναι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Και πρέπει και η κυβέρνηση και τα τοπικά της στελέχη να αναλάβουν τις ευθύνες, να δώσουν τις εξηγήσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους, πλέον για να βάλουμε ένα φραγμό σε αυτή τη δυστυχώς τη μεγάλη λίστα των σακατεμένων και σκοτωμένων εργατών στα νταμάρια της Δράμας. Και σε όλη την περιοχή, θα λέω. Και φυσικά και μια οικογένεια με δύο παιδιά ανήλικα, τα οποία μένουν χωρίς γονέα, είναι ό,τι πιο σκληρό, έτσι. Η τραγική εικόνα της όλης υπόθεσης, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Και η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, κύριε Πυργελή. Έτσι ακριβώς είναι. Πέρυσι είχαμε 28 χρονών, 45 τώρα. Όποιος ζωή και να φύγει είναι σημαντική, αλλά η οικογένεια που μένει από πίσω, δυστυχώς η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Να είστε καλά. Γι' αυτό λέμε ότι, αν μου επιτρέπετε, ότι θέλει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν αυτά τα αιτήματα. Να τα παλέψουν. Δεν μπορούν να αφήνονται στις συζητήσεις που προχωράει η διοίκηση του εργατικού κέντρου με τους βουλευτές ή με τους εργοδότες για να βρουν μια λύση. Μα το ξέρουν. Τόσα χρόνια συζητάνε. Δεν υπάρχει. Θα πάρθουν μέτρα.
να τηρηθεί η συλλογική σύμβαση. Να υπογραφεί νέα η συλλογική σύμβαση. Αν θέλουν, μπορούν να υλοποιηθούν ζητήματα να προστατεύσει η ανθρώπινη ζωή. Δεν θέλουν, κύριε φυλακτέ, και γι' αυτό πρέπει να το επιβάλλει, να το πω έτσι, το εργατικό κίνημα, οι ίδιοι εργαζόμενοι στον κλάδο του Μαρμάρου.